Ανάσα που περίμεναν να πάρουν πολλά χρόνια. Χαρακτηρίζουν οι αγρότε την πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλία να δρομολογήσει πλοίο που θα μεταφέρει απρόσκοπτα σε περίπτωση απεργία των αυτεργατών τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα τη Κρήτη στην Αθήνα. Δεν θα κινδυνεύουν ούτε να πετάξουν προϊόντα, αλλά ούτε και να χάσουν αγορέ σε μια τέτοια εποχή που ζούμε. Μια οικονομική κρίση που το κάθε ευρώ δεν μα περσέβει. Ουσιαστικά, η καθιέρωση του πλοίου ασφαλείας αποτελεί πάγιο αίτημά του προσθέτουν, καθώ δεν άντυχαν σε κάθε απεργία τη ποινιό να βλέπουν τα προϊόντα του που με κόπο παρήγαγαν να σαπίζουν είτε στι δαλίκες στα λιμάνια είτε στα χωράφια. Το οικονομικό πλήγμα τονίζουν αβάστακτο. Για να σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα με τι απεργίε των αυτεργατών, ε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή κίνηση. Ε, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα τη απεργία αλλά και εμεί έχουμε το δικαίωμα να μην καταστραφούμε. Την ώρα που η τροπολογία βόμβα σκορπά ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο, στον ναυτικό κόσμο ταράζει τα νερά, αφού επιφέρει σημαντικέ αλλαγέ στι απεργίε των ναυτικών. Ο Γενικό Γραμματέα τη Πινιό, με τον οποίο επικοινώνησε η Κρήτη TV, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντα να εννοηθεί πω πρόκειται για νομιμοποίηση απεργοσπαστικού μηχανισμού. Όταν δεν μιλάνε για την Κρήτη, μονάχα και δεν είπα για την Κρήτη, λέει για τα νησιά. Και σα λέω ξεκάθαρα ότι όλα τα νησιά έχουν πρόβλημα όταν υπάρχει απεργία. ότι θα πρέπει να μπουν 50 βαπόρια να εξυπηρετήσουν όλα τα νησιά. Υπάρχει απεργία όταν όλα τα βαπόρια είναι 20. Εάν μπορούσε ένα καράβι να εξυπηρετήσει όλα τα νησιά, δεν θα, δεν θα το συζητούσε έτσι όπω το συζητάω τώρα. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την αποκάλυψη τη εφημερίδα Νέα Κρήτη, το Υπουργείο πετά το γάντι στα κόμματα και του ζητά ευρία πολιτική συνένεση, ώστε η πρόταση να γίνει πράξη. Πε μου ότι δεν καταργεί το δικαίωμα τη απεργία, αλλά διασφαλίζει την παραγωγή, το εισόδημα των αγροτών μα και κατά την περίοδο αιχμή και φυσικά κατά την περίοδο μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων, όπω έχουμε δει σε προηγούμενα χρόνια. Μένει να πάρει θέση, ξεκάθαρη θέση, ο κάθε βουλευτή. Εμεί το παιχνιδάκι, αυτό το οποίο πάνε να κάνουν μεργοί, να δημιουργούν συγκρούσει τάξεων μόνο και μόνο για να υποφελούνται μικροκομματισμοί, εμεί δεν το δεχόμαστε. Ένα πλοίο όμω ασφάλεια, το οποίο να υπάρχει μέσα στι απεργίε, το οποίο να καλύπτει ευπαθή προϊόντα σε τέτοιε συνθήκε οικονομική κρίση, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Ο έξυπνο αυτό ελιγμό του Υπουργείου δεν έμεινε απαρατήρητο από του αγροτοσυνδικαλιστέ που έχουν βιώσει υποστηρίζουν στο πετσί του τη διπλωματική στάση των βουλευτών κατά τι απεργίε που δεν θέλουν να χαλάσουν ούτε το χατήρι των αγροτών αλλά ούτε και των αυτεργατών. Τώρα του καλούν να ανοίξουν τα χαρτιά του και να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να στηρίξουν οι βουλευτέ τη Κρήτη αυτό το νομοσχέδιο που κατατίθεται, αυτή την τροπολογία, ούτως ώστε το νησί μα να μην ξαναπεράσει και να μην έχει τα προβλήματα που κατά βλέπουμε που δημιουργούνται με τι απεργίε των πλοίων. Επαιτούμε από όλου του Κρήτε βουλευτέ να τοποθετηθούν δημόσια, να πάρουν μια ξεκάθαρη στάση πάνω σε, αυτό το, σε αυτή την τροπολογία και να αφήσουν τις κομματικές κόντρες και να λύσουμε το πρόβλημα αυτή τη φορά μια και καλή. Με επιστολή προς τους παραγωγικούς φορείς του νησιού, ο Λευτέρης Αυγενάκη ζητά να στηρίξουν την πρωτοβουλία την ώρα που τη στηρίζει και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Το ΠΑΜΕ ωστόσο εξετάζει τα δεδομένα και θα απαντήσει επίσημα τις επόμενες ημέρες.